Καλημέρα. Τα παράδοξα του lockdown και των μέτρων. Είμαστε στα σύνορα του σκληρού lockdown. Εδώ που πατάμε εμείς με τον κύριο Νικολαίδη είναι μαλακό lockdown. Είναι Δήμος Παύλου Μελά. Ναι. Στο ακριβώς απέναντι πεζοδρόμιο, ναι, στον ίδιο δρόμο, Καραλή και Δημητρίου, στα σύνορα μεταξύ Ευόσμου και Σταυρούπολης, είναι Δήμος Κορδελίου Ευόσμου. Εκεί έχουμε σκληρό lockdown. Εκεί έχουμε lockdown σκληρό και είμαστε στο κόκκινο, στην απέναντι πλευρά. Στο βαθύ κόκκινο. Στο βαθύ κόκκινο. Και εδώ είμαστε. Έτσι. Καλημέρα. Ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς θα το, το χωνέψεις τώρα αυτό που γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδιά. Τώρα αλήθεια, στο ένα πεζοδρόμιο. Στον ίδιο δρόμο τώρα. Στη μία πλευρά, στο ένα πεζοδρόμιο είναι ανοιχτά, στο άλλο πεζοδρόμιο είναι κλειστά. Προσέξτε, ο κ. Νικολαίδης έχει το κατάστημα εδώ που κλείνει στις 9 το βράδυ. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχει ένα κατάστημα λίγο πιο κάτω. 300 μέτρα λίγο πιο κάτω. Το οποίο είναι στο Δήμο Ευόσμου και κλείνουμε στις 6 ώρα το απόγευμα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό πρακτικά και τι προβλήματα δημιουργεί. Το ερώτημα δεν είναι αυτό, δύσκολο. Άρη μου, δεν είναι πόσο δύσκολο πρακτικά. Είναι αν αυτό καίει το μυαλό μας, δηλαδή, γιατί εδώ περί αυτού πρόκειται. Και στην ουσία μήπως δεν αποδίδει κιόλας. Φυσικά, γιατί ο καταναλωτής, εφόσον θέλει να ψωνίσει, απλά τι κάνει. Περνάει το δρόμο απέναντι. Μπράβο. Και ψωνίζει κανονικά. Ωραία. Δεν μπορεί να του απαγορεύσει κανένας μέχρι τις 9 η ώρα την απαγόρευση. Ούτε τα μαγαζιά μπορούν να κλείσουν, ούτε τίποτα. Ενώ αντίθετα, αυτή τη στιγμή η απέναντι πλευρά του δρόμου, που ανήκουν στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού, είναι κλειστά. Αυτό όλο είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Στέλνεις SMS, περπατάς στο δρόμο που απαγορεύεται, που είναι κλειστά τα καταστήματα. Πας απέναντι. Περνάς απέναντι και ψωνίζεις. Βέβαια. Αλλά κινητικότητα παραμένει. Ακριβώς. Προφανώς. Βέβαια. Δηλαδή, σε ποιο γιατρό να πάμε γι' αυτό? Είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Σε ψυχίατρο πας και δεν διατρέμω. Είναι όλα, είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτό. Γιατί έτσι πως είναι η μορφολογία των δήμων. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο δήμο που συνορεύει με αρκετούς άλλους δήμους. Δεν είναι μια απομονωμένη περιοχή. Εννοείται. Δεν μπορείς να περιορίσεις την κυκλοφορία του κόσμου. Και ειδικά τον Εύοσμο, που είναι από τους μεγαλύτερους δήμους μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης, με 150.000 κόσμο και πάνω από 3.000 επιχειρήσεις, η μετακίνηση του κόσμου μπορεί να γίνει από διάφορα σημεία και πολύ εύκολα. Εργαζόμενοι έρχονται εδώ για να δουλέψουν. Φυσικά. Οι κάτοικοι του Ευόσμου πηγαίνουν σε άλλες περιοχές και δουλεύουν. Όπως και πηγαίνουν για να ψωνίσουν κιόλας. Όταν η αγορά του Ευόσμου είναι κλειστή, πηγαίνουν σε άλλες περιοχές και ψωνίζουν κανονικά. Εξού και οι κάτοικοι εκεί, για να κλείσουμε με αυτό, είναι εδώ και ημέρες, Άρη, σε διαμαρτυρία καθημερινά οι δημότες του Ευόσμου. Όχι μόνο οι δημότες, και οι επαγγελματίες είναι σε διαμαρτυρία για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Συνέβη ξαφνικά, μέσα σε μια ημέρα, την Παρασκευή ανακοινώθηκε το απόγευμα και από Δευτέρα μπήκαμε κανονικά στο σκληρό lockdown. Δεν είστε αντίθετοι στη λήψη μέτρων για την προστασία? Φυσικά και όχι. Εμείς είμαστε υπέρ και το έχουμε αποδείξει όλο αυτό. Οι επαγγελματίες ήταν στο Δήμο μας, τήρησαν τα μέτρα ευλαβικά, και εκτός από τους επαγγελματίες και οι καταναλωτές τα δέχτηκαν. Ναι. Δηλαδή τηρούσαν τα μέτρα στα καταστήματα με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Αλλά αυτό, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε κανονικό, δεν το λες. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.